μια κόκκινη σβούρα τρέχει. Τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα Παρασκευή, η κόκκινη σβούρα συναντά την υπερομάδα Αμάν και με τους καινούριους της φίλους ξεκινούν μια μεγάλη περιπέτεια στο παρόν και στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μην νομίζετε ότι μόλις ξεκίνησε το σχολείο, εμείς ξεκινήσαμε τις κοπάνες, έχουμε και την άδεια της δασκάλας, της κυρίας Αφροξυλάνθης, αλλά κυρίως την υποστήριξη της Λιτούς Δίπλα, που ανήκει στην ομάδα Media της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Τέλεια που μπήκε στην ομάδα των Αμάν. Και για να ξέρεις, Αμάν βγαίνει από τα πρώτα γράμματα των ονομάτων των τεσσάρων αγαπημένων συμμαθητών, του Άγγελου, της Μάγκη, της Αναστασίας και του Νικόλα, οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές του παραμυθιού «Η Ευρώπη είμαστε εμείς» της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου. Οι Αμάν αυτή τη φορά πρέπει να καταφέρουν να μαζέψουν πληροφορίες για το ταξίδι της Ελλάδας τα τελευταία 40 χρόνια, από τότε που μπήκε στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης μέχρι σήμερα. Σε κάθε σελίδα του βιβλίου ανακαλύπτουμε το γιατί είναι ωραία να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Χρησιμοποιούμε το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, και ταξιδεύουμε ή σπουδάζουμε ελεύθερα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα θέατρά μας, τα πάρκα μας γίνονται συνέχεια καλύτερα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και το περιβάλλον μας προστατεύεται με τους κανόνες που βάζει η Ευρώπη, αλλά και τώρα που ήρθε ο κορονοϊός, καταφέραμε να έχουμε εμβόλια γρήγορα, επειδή ήμασταν μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας, της Ευρώπης. Λιτό, είναι φανταστικό αυτό το graphic novel, κάθε σελίδα και ένα μήνυμα, μία πρόταση, γιατί πραγματικά η Ευρώπη είμαστε εμείς. Ποια είναι η δική σου αγαπημένη σελίδα στο βιβλίο? Έχω δύο αγαπημένες σελίδες. Η σελίδα 14, στην οποία για πρώτη φορά καταλαβαίνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη ομάδα χωρών και πως η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένο ρολόι μαζί με τις υπόλοιπες 26 χώρες αυτής της ομάδας. Η δεύτερη αγαπημένη μου σελίδα είναι η σελίδα 49. Η Μάγκη εκεί, μετά από τόσες πληροφορίες που κατάφερε να μαζέψει, δεν πρόλαβε να γράψει στο χαρτί όλα όσα έμαθε. Και όταν η δασκάλα, η κυρία Φροξυλάνθη, τη ζήτησε να παρουσιάσει στην τάξη την έκθεσή της, η Μάγκη αυτοσχεδίασε. Σηκώθηκε, κράτησε στα χέρια της ένα λευκό χαρτί και φώναξε: «Η Ευρώπη είμαστε εμείς». Είπε δηλαδή αυτό που όλοι νιώθουμε όταν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να ανήκουμε στη μεγάλη αγκαλιά της Ευρώπης, για αυτά που παίρνουμε καθημερινά, αλλά και για αυτά που εμείς οι ίδιοι δίνουμε στη μεγάλη αυτή ομάδα. Λιτό, η κόκκινη σβούρα ανήκει στην ομάδα των Αμάν περισσότερο από ποτέ, γιατί και η ίδια πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα παιδιά, είναι για τα παιδιά, και αυτό το μήνυμα πραγματικά διαχέεται στο βιβλίο και με χιούμορ και με ευαισθησία. Και μάλιστα η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου προσκαλεί τους αναγνώστες να βιώσουν όσο περισσότερη Ευρώπη μπορούν πέρα από τα αυτονόητα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί στην πραγματικότητα όσα σήμερα κάνει η Ευρώπη είναι για να προετοιμάσει το έδαφος, ώστε τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, να ζήσουν σε ένα πιο όμορφο, πιο ασφαλή, πιο ειρηνικό και πιο δημιουργικό κόσμο. Ας βιώσουμε λοιπόν όσο περισσότερο Ευρώπη μπορούμε και ας μάθουμε και στα παιδιά μας να το κάνουν αυτό. Γιατί η Ευρώπη είναι μπροστά μας κάθε μέρα, σε ό,τι και αν κάνουμε, τα τελευταία 40 και ελπίζω και για πολλά χρόνια ακόμη. Και για όποιον θέλει να διαβάσει το ψηφιακό βιβλίο της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου, το οποίο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, μπορεί να το αναζητήσει στις βιβλιοθήκες App Store και Google Play, πληκτρολογώντας «Η Ευρώπη είμαστε εμείς». Η εφαρμογή είναι δωρεάν και αφού κάποιος την κατεβάσει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Ήταν η Λιτό Δίπλα από την ομάδα Media της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για το ψηφιακό βιβλίο «Η Ευρώπη είμαστε εμείς». Ήταν η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της Σβούρας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό Σαββατοκύριακο!